Η μυθοπλασία φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες σειρές. Εσένα σου έγινε κάποια πρόταση να συμμετάσχει σε μία από αυτές? Ήταν να πρωταγωνιστήσω στο Κόκκινο Ποτάμι, στο δικό σας. Ωστόσο, το πρόγραμμα των γυρισμάτων του Μανούσου δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το πρόγραμμα των υποχρεώσεων που είχα αναλάβει εγώ όταν συζητήσαμε και έτσι δεν τα καταφέραμε. Είχες τραγουδήσει ένα τραγούδι του Λευρέντη Μαχαιρίτσα, το οποίο τώρα θα κυκλοφορήσει. Έχω την πολύ μεγάλη τιμή, αφού αναφέρεσαι σε αυτό, να συμπεριλαμβάνεται στο κύκνιο άσμα του Λαβρέντη, στο τελευταίο δίσκο με την υπογραφή του Λαβρέντη. Ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί, ήταν ένα τραγούδι δικό του από την περσινή παράσταση για το πιο τρελό τριήμερο. Ήρθε ο Λαβρέντης, είδε την παράσταση, του άρεσε πως το έλεγα το τραγούδι. Άλλαξε τους στίχους, έφυγε από το παιδικό και πήγε στο κοινωνικό και ένα μεσημέρι το τραγουδήσαμε παρέα και θα βγει κάποια στιγμή, τώρα κοντά φαντάζομαι, θα βγει στον τελευταίο δίσκο του Λαβρέντη. Μένεις με τον Αχιλέ ή με τη μαμά του? Ο Αχιλέας μένει και στη μαμά του και στον παντό, όπως θέλει. Είσαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Προσπαθούμε. Και με την Αλεξάνδρα και τη μαμά της. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είναι καλές οι σχέσεις και τα παιδιά να εισπράττουν την αγάπη από το περιβάλλον τους. Το ήθελε δουλειά, είναι κάτι που προκύπτει μέσα από άνθρωπο? Πολύ σκληρή δουλειά. Ναι. Πολύ σκληρή δουλειά, καθημερινή δουλειά. Ο γιος σας θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, είναι κάτι που του αρέσει? Να γίνει μπασκετμπολίστας και μουσικός. Είστε από τις οικογένειες που μπορεί να τύχει να μαζευτείτε όλοι μαζί και να φάτε και. Ναι, ναι. Συμβαίνει και καμιά φορά να το κάνουμε και στον δρόμο. Δηλαδή, πού είσαι εσύ, πού είμαι εγώ, έλα, να βρεθούμε εκεί να φάμε. Δεν του βλέπεις ανταγωνιστικά? Δεν υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο να βλέπεις ανταγωνιστικά? Έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει το παιδί σου, αγαπάει έναν άνθρωπο που έχεις αγαπηθεί και έχεις περάσει, πώς το λένε, χρόνια μαζί και φροντίζει για αυτούς και την ισορροπία, πώς μπορείς να τον βλέπεις ανταγωνιστικά? Τον αγαπάς και αυτόν.